Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που παρουσιάζουμε το έργο «Η Λατίνη της Λάρνακας», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τις ιστορίες όλων των Ευρωπαίων Καθολικών που ήρθαν και κατασταθήκαν στη Λάρνακα τον 18ο και 19ο αιώνα. Οι οικογενειακές τους ιστορίες, οι λόγοι για τους οποίους ήρθαν και κατασταθήκαν, η εμπορική τους δραστηριότητα, τα παιδιά τους, η συνέχιση της οικογενειακής τους ιστορίας στην Κύπρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και ο λόγος που η λατινική κοινότητα αναγνωρίστηκε το 1960 σαν ξεχωριστή θρησκευτική ομάδα της Κύπρου. Το έργο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φίβου Σταυρίδη Αρχαίων Λάρνακας και χρηματοδοτήθηκε από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα οικοδομήθηκε το 1843. Προηγουμένως υπήρχε ένας ναός του 16ου αιώνα, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο. Η παράδοση θέλει να ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Άγιο Φραγκίσκο, καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους, σταμάτησε στην Κύπρο και θέλησε στη Λάρνακα να ιδρυθεί ένα μοναστήρι του τάγματος των ελαχίστων, των φτωχών μοναχών του. Καθ' όλη την διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ο ναός αυτός ήταν το κέντρο της ζωής των καθολικών της Λάρνακας. Υπήρχε λίγο πιο πάνω, κοντά στην Παναγία τη Χρυσοπολίτισσα, το μοναστήρι των Καπουκίνων με σχολή. Ήταν ένα μοναστήρι το οποίο ήταν περισσότερο γαλλικό. Ήταν ο χώρος στον οποίο εκκλησιαζόταν ο Γάλλος πρόξενος και ήταν το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν τα αγόρια όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών οικογενειών της πόλης. Προς τη Δύση, πίσω από τη σημερινή Μητρόπολη Κητίου, βρισκόταν το Βυζαντινό εκκλησάκι, το οποίο μετατράπηκε σε καθολικό ναό του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού, με οσπίτιο, με ξενοδοχείο δηλαδή, που φιλοξενούσε τους πυργητές, οι οποίοι στάθμευαν στο αγκυροβολείο της Λάρνακας για να μεταφερθούν στο Σταυροβούνι για προσκύνημα καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους. Στο παρελθόν, οι χώροι ταφής, ανάπαυσης, ήταν οι ναοί και η περιβάλλουσα αυλή τους. Όταν χτίστηκε το χτίσμα που βλέπουμε, οι τάφοι μεταφέρθηκαν από το σημείο που είμαστε στο νέο τότε καθολικό κημητήριο. Η περιδιάβαση στους χώρους της αιώνιας αναπαύσεως αποτελούν ταυτόχρονα περιδιάβαση στους χώρους της ιστορίας. Είναι η απόλυτη ακύρωση του χρόνου, αφού βρίσκονται μαζί άνθρωποι που έζησαν σε διάφορες εποχές. Στο καθολικό νεκροταφείο της Λάρνακας βρίσκονται τόσο οι άνθρωποι που έζησαν μετά το 1880, ημερομηνία δημιουργίας του, όσο και οι άνθρωποι που θαύτηκαν στην εκκλησία της Παναγίας των Χαρίτων πολλά χρόνια πριν. Εδώ βρίσκονται σημαντικές φιγούρες που σημάδεψαν την ιστορία της Κύπρου, όπως αυτές της οικογένειας Καπράρα, των Προξένων και των Δραγωμάνων, της οικογένειας Ματέη, της οικογένειας Ριτσίνη, έμπορες, διπλωμάτες, οι οποίοι σημάδεψαν με την παρουσία τους την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία της περίοδου που έζησαν. Είναι πολλά τα στοιχεία που μπορεί να αντλήσει ο ιστορικός μέσα από τα βιβλία και τις διάφορες καταγραφές του αρχείου της εκκλησίας αυτής. Πέρα από αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν τα έργα τέχνης, τα οποία μας διηγούνται τη δική τους ιστορία. Για παράδειγμα, ο Ναπολετάνικος πίνακας του 1850 του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας φέρει επιγραφή του δωρητή της, του Αντώνιο Πάλμα, ο οποίος ήταν ο πρόξενος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο νησί. Το Βρετανικό προξενείο βρισκόταν ακριβώς από την απέναντι πλευρά του δρόμου, εκεί που μετέπειτα χτίστηκε η Διανέλειος Τεχνική Σχολή. Επρόκειτο για ένα τεράστιο χτίσμα για την εποχή, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως μας τα περιγράφουν οι περιηγητές. Η μεγαλοπρέπειά του ήταν εμβληματική και φαίνεται σχεδόν σε όλες τις γραβούρες του 18ου αιώνα να δεσπόζει στην περιοχή της Λάρνακας.